ερώτητα στον Νίκο που μίλησε για παραδοσιακές οικογενειακότητες. Εδώ φιλοδοξία μας ήμασταν να είμαστε μια ενιαία μεγάλη παραδοσιακή οικογένεια. Πολύ ευρύτερη και όχι μόνο οικογένεια. Σύντροφοι, στην ομιλία του Γιώργου, προβάλλονταν εκεί, τι εμείς πιστεύουμε, είχε ένα μότο, την διεθνιστική συνεργασία. Αυτό νομίζω χωρίς φόβο πρέπει να το βαθύνουμε και να το εντοπίσουμε. Γιατί η διεθνιστική συνεργασία σημαίνει κοινωνική ανατροπή, σημαίνει επανάσταση. Αυτό δεν πρέπει να το φοβηθούμε, γιατί με όλο αυτό το πλούτο, το μελετητικό, το τεχνοκρατικό και κυρίως το πολιτικό, μπορούμε με όλα αυτά τα στοιχεία και με αφορμή τη διαπάλη ανάμεσα στην Ελλάδα-Τουρκία, να φωτίσουμε ξανά το ζήτημα της κοινωνικής ανατροπής και της επανάστασης. Δεν πρέπει να το πω. Ίσα-ίσα είναι ένας ωραίος δρόμος, ένας επιπλέον δρόμος για να μιλήσουμε πιστικά γι' αυτό με βάση την πείρα του κόσμου.